Όπως υπόθηκε προηγουμένως, το βαρύ για μας είναι βαρύ και είναι βαρύ πολλαπλώς. Πρώτον, γιατί εκπροσωπούμε το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, έναν σύλλογο με φοβερή ιστορία, βαριά, μια ιστορία που, όπως υπόθηκε και από την Τόνια, φέρει τη συμβολή ενός συγκεκριμένου χώρου, αυτών των αρχιτεκτόνων, σε περιόδους και προηγούμενης κρίσης, πολύ δύσκολων πολιτικών και κοινωνικών περιόδων και επαγγελματικού πάλι δυσκολιών, μπόρεσε να απαντήσει, μπόρεσε να παρέμβει, μπόρεσε να γεννήσει γεγονότα. Και έτσι λοιπόν βρισκόμαστε εμείς εδώ μετά από το ανοιχτό κάλεσμα που έκανε ο Σάββας για να εκπροσωπήσουμε εκ νέου αυτόν τον φορέα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ήταν σχετικά αμήχανος, όπως αμήχανα ήταν και πολλά πράγματα γύρω μας σε επίπεδο κινητικότητας. Η ιστορία του Συλλόγου έχει ένα ορόσημο, με την έννοια ότι ξεκίνησε και αυτή το 1922, μια στιγμή ιστορική προσφυγική, κρίσης κτλ. Είμαστε λοιπόν πάλι, μετά από περίπου έναν αιώνα, να μιλήσουμε σχεδόν για τέτοια θέματα και να δώσουμε κι εμείς, να θέσουμε ερωτήματα, να συζητήσουμε, να ανοιχτούμε στην κοινωνία και να βρούμε ενδεχομένως απαντήσεις στα σημερινά επίδικα. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία να δείξουμε όμως και κάτι διαφορετικό σε σχέση με το πώς οργανωνόμαστε. Ότι ακόμα και μια παρέμβαση στην Biennale, μια διεθνή ας πούμε πολύ ιδιαίτερη και σημαντική, ένα γεγονός αρχιτεκτονικό, δεν γίνεται με όρους business as usual που ξέραμε ότι γινόντουσαν παλιά. Γίνεται με ένα διαφορετικό τρόπο, ένα τρόπο που μπορούμε συμβολικά να το χαρακτηρίσουμε από τα κάτω, έναν τρόπο όπου με ανοιχτές διαδικασίες πολλοί αρχιτέκτονες και αρχιτεκτόνισες θέλανε και οργανώθηκαν για να πλαισιώσουν ένα διαφορετικό τύπο εγχείρημα. Και έτσι εδώ, στον κοινό τόπο του Συλλόγου, τον Σύλλογο που θεωρούμε εμείς ως κοινό αγαθό, και έτσι το εκφράζουμε, μπορέσαμε να βρεθούμε άνθρωποι με διαφορετικές ταυτότητες, με διαφορετικά έτσι, παρελθόντα, διαφορετικές αφετηρίες, αντιλήψεις, αλλά και με ένα κοινό στόχο, να φτιάξουμε, να συγκροτήσουμε διαφορετικές σχέσεις, καθημερινές σχέσεις, μια νέα αντίληψη για το πώς συνεργαζόμαστε. Και αυτό ήταν η δική μας αλήθεια. Και μέσα από πολλές δυσκολίες οικονομικές, από μια πίστη που είχαμε στην καθημερινή μας ύπαρξη εδώ, με πολύ μεγάλο κόστος προσωπικό, αφήνοντας πίσω δουλειές, κτλ. Ήμασταν εδώ και νομίζω ότι διαμορφώσαμε το πιο βασικό που διαμορφώσαμε με αυτές τις σχέσεις και η συνομιλία για τα βασικά επίδικα που διατρέχουν τη σημερινή καθημερινότητα. Έτσι λοιπόν, μέσω ενός αντιπαραδείγματος οργάνωσης, αυτοοργάνωσης, και μετά από συνελεύσεις, καθημερινή παρουσία εδώ πέρα, πολύ κόσμο, μαζικές συνελεύσεις, μπορέσαμε και καταλήξαμε στον τίτλο μας. Ο τίτλος μας βγήκε μετά από καιρό και λέγεται This is a COP. Το This is a COP προέκυψε για δύο λόγους. Βασικά, για το λόγο ότι αλλάξαμε το This is a COUP. Το This is a COUP που ήταν το βασικό hashtag, το διεθνές hashtag που έπαιξε όλο το προηγούμενο καλοκαίρι σε όλα τα διεθνή μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως. Ένα πραξικόπημα που όρισαν δανειστές, εν πάση περιπτώσει, και ανέτρεψε τη θέληση πούμε, του ελληνικού λαού. Αλλά εμείς διασκευάζοντας λοιπόν αυτό το βασικό τίτλο, το κάναμε This is a Coop. This is a Corporation. Είναι μια κολεκτίβα, είναι μια συνεργατική, είναι μια συλλογικότητα. Επίσης αυτό μπορεί να παραπέμπει και στο Bauhaus, δηλαδή σε άλλες κρίσιμες στιγμές της ιστορίας, όπου πάλι αρχιτέκτονες με πολύ ριζοσπαστικό πρόσημο γέννησαν επίσης γεγονότα. Αυτά από μένα. Ελπίζουμε αυτό το πράγμα να μην τελειώσει εδώ. Ελπίζουμε και έτσι ξεκίνησε. Αυτό το πράγμα να μην τελειώσει καν στο τέλος και στην
όταν θα τελειώσει η Biennale. Θέλουμε να, πραγματικά να ανασυγκροτηθεί ο σύλλογος. Πρέπει να ανασυγκροτηθεί ο σύλλογος και μαζί με άλλες πρωτοβουλίες, άλλα κινήματα, άλλες παρουσίες στο χώρο της πόλης, να όλες μαζί να κεντήσουν, να φτιάξουν, να δημιουργήσουν ένα νέο καμβά διαφορετικών αντιλήψεων για την πόλη, διαφορετικών σχέσεων, διαφορετικών αντιπαραδειγμάτων, που να μπορεί να κινητοποιεί και να αλλάζει τα συμφραζόμενα του δημόσιου χώρου και της αρχιτεκτονικής και της κοινωνίας. Ευχαριστούμε πολύ.